Με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία να είναι σε πλήρη εξέλιξη, η συζήτηση για τις αντιδράσεις της Δύσης και τον πραγματικό αντίκτυπο των μέτρων που υιοθετεί φουντώνει. Αλήθεια, πόσο πραγματικά έχουν επηρεάσει τις αποφάσεις Πούτιν οι οικονομικές και όχι μόνο κυρώσεις που μέχρι σήμερα έχουν επιβάλει Ευρωπαϊκή Ένωση και Ηνωμένες Πολιτείες. Νομίζω ότι οι κυρώσεις αρχικά είχαν σχεδιαστεί για να αποτρέψουν αυτό το οποίο συμβαίνει τώρα στην Ουκρανία. Αλλά δεν το απέτρεψαν, είτε γιατί ο πρόεδρος Πούτιν δεν πίστεψε πως θα επιβληθούν τέτοιου μεγέθους κυρώσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Αμερική. Οπότε σε μια τέτοια περίπτωση πρέπει να έχει υποστεί μεγάλη έκπληξη, γιατί οι κυρώσεις που έχουν επιβληθεί κυριολεκτικά στραγγαλίζουν τη ρωσική οικονομία, είτε γιατί ήταν αποφασισμένος να προχωρήσει. Οπότε δεν είναι οι κυρώσεις που θα τον κάνουν να σταματήσει, είναι περισσότερο η αποτυχία στον πεδίο των μαχών μέχρι τώρα. Έχει κάποιες επιτυχίες σίγουρα στο Νότο, αλλά ο Ουκρανικός στρατός τα έχει καταφέρει εξαιρετικά ενάντια στις δυνάμεις του Πούτιν. Και αυτό μπορεί να είναι ο λόγος που θα τον κάνει με κάποιο τρόπο να αλλάξει λίγο την πορεία του. Το γεγονός πως μέχρι σήμερα ο πρόεδρος Πούτιν δείχνει να μην πτωείται από τις κυρώσεις, εδράζεται από την πεποίθηση ότι υπάρχει τρόπος, ίσως μέσω της Κίνας, να μειώσει την επίδραση αυτών των οικονομικών προβλημάτων που προκαλούνται από τις κυρώσεις. Και από την πλευρά της η Κίνα θα ρίσκαρε μια αντιπαράθεση με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής τη δεδομένη στιγμή, και ενώ πληθαίνουν οι φωνές στο Κογκρέσο για κυρώσεις και στην Κίνα, αν σταθεί στο πλευρό της Ρωσίας. Νομίζω ότι οι Κινέζοι το έχουν ήδη καταλάβει ότι υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο. Υποχωρούν εκεί, δεν μπαίνουν για να βοηθήσουν τους Ρώσους. Υπάρχουν ενδείξεις ότι οι Κινέζοι δεν παραβιάζουν αυτό το όριο, όπως εταιρείες με εξαρτήματα υψηλής τεχνολογίας. Δεν πάνε στη Ρωσία επειδή δεν θέλουν κυρώσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Θέλουν να είναι σε θέση να συνεχίσουν να συνεργάζονται μαζί τους. Οι Κινέζοι μπορεί ήδη να κάνουν ένα βήμα πίσω. Παρατηρήσαμε ότι δεν υποστήριξαν τους Ρώσους στα Ηνωμένα Έθνη, ούτε στο Συμβούλιο Ασφαλείας, ούτε στη Γενική Συνέλευση. Απήχαν. Συνεπώς οι Κινέζοι μάλλον συγκρατούνται.